Συνάντηση με ανθρώπους της Αλίας έλαβε χώρα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρου Μαρκόπουλου. Κεντρικό θέμα συζήτησης υπήρξε η εξαγωγή τόνου και η συμβολή στην αλίευση του συγκεκριμένου ψαριού. Το ψάρεμα του τόνου, ξέρετε ότι επί δεκαετίες υπήρξε ένα πολύ σημαντικό αλιευτικό κεφάλαιο για την περιοχή μας. Το θέμα μας είναι ότι με μια κατανομή την οποία έκανε πέρσι ο κύριος Αποστόλου, Βαγγέλης Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κατάφερε να κατανείμει με ένα τέχνασμα το 90% των αδειών αλιείας τόνου σε ένα νησί, στην Κάρπαθο, και πρακτικά απογύμνωσε όλες τις άλλες περιοχές από τη δυνατότητα αλίευσης τόνου. Υπενθυμίζω ότι ο τόνος, εκτός από την αξία που έχει σαν ένα προϊόν του πρωτογενούς τομέα, ένα σημαντικό αλίευμα, έχει και μια ευρύτερη αξία, γιατί είναι ένα προϊόν που εξάγεται από τη χώρα μας, εξάγεται στην Ιαπωνία. Ο πρώτος χώρος από τον οποίο γίνονται εξαγωγές ιστορικά είναι η Καβάλα, η χθιόσκαλα της Καβάλας, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Πρέπει λοιπόν, και θα κάνουμε κάθε δυνατή ενέργεια σαν περιφέρεια φέτος, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε την λογική πάνω από την οποιαδήποτε προσέγγιση η οποία βασίζεται σε σκοπιμότητες, σε συμφέροντα ή στην πιο επιεκή περίπτωση στην αφέλεια και στην ελαφρότητα της προσέγγισης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σημαντική κατανομή δικαιωμάτων αλίευσης τόνου στην περιοχή της Καβάλας, και αναφέρομαι στον νομό Καβάλας και όχι στην πόλη της Καβάλας. Πέρσι το τέχνασμα το οποίο έγινε, με λίγα λόγια, είναι ότι καθιέρωσε το Υπουργείο μια κατηγορία ψαριών με τον τίτλο «Μεγάλα πελαγικά είδη». Έτσι άθρισε τις τούνες, τον τόνο με τους ξυφίες, και με τη βάση των αποτελεσμάτων αυτής της άθρησης, και ξέροντας ότι ο ξυφίας είναι ένα είδος το οποίο κυρίως στο Νότιο Αιγαίο έχει παραγωγικές δυνατότητες, δημιούργησε μια κατανομή, η οποία κατανομή κατεύθυνε το 90% των αδειών μεροληπτικά σε ένα μόνο νησάκι. Σημαντικό, εμείς θέλουμε να βοηθούνται όλα τα νησιά, αλλά δεν μπορεί να γίνεται μια τέτοια καταφανής μεθόδευση εις βάρος της περιοχής μας. Ο Περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος Παυλίδης, από πέρσι έκανε μια σειρά παρεμβάσεων, απέστειλε και επιστολές, γιατί τα γραπτά μένουν. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έδειξε ούτε το απαιτούμενο ενδιαφέρον, ούτε έλαβε υπόψη τις παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν από την πλευρά της περιφέρειας, και γι' αυτό το λόγο είμαστε φέτος υποχρεωμένοι να επανέλθουμε. Λίγο νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Μαρκόπουλος πραγματοποίησε συνάντηση με τον αναπληρωτή πρέσβη της Αιγύπτου με θέμα συζήτησης τη συντήρηση παλαιών Αιγυπτιακών κτηρίων. Την επίσκεψη την οποία δεχθήκαμε με τον αναπληρωτή πρέσβη της Αιγύπτου, ο οποίος μας επισκέφθηκε, και είχαμε την ευκαιρία, ξέρετε ότι η Αίγυπτος διατηρεί σημαντικά κτίρια, ιδιοκτησίες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο νησί της Θάσου. Ο άνθρωπος βρίσκεται εδώ αυτές τις μέρες. Πέρασε και θυμοτυπικά και συζητήσαμε. Συζητήσαμε και κάποια ειδικότερα θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με κάποια κτίρια τα οποία έχουν παλιώσει πλέον και χρειάζονται μια ιδιαίτερη συντήρηση, προκειμένου να μπορούν να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση.